σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια της ελληνικής υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση, μια μεγάλη υπόθεση που πέρασε πραγματικά στα χρονικά της Συμβουλής Ευρώπης και η οποία μας έδωσε όλους μεγάλη χαρά όταν επιδικάστηκε από την Ευρωπή. Έστω και αν αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, μια και η Ελλάδα έσπευσε να αποχωρήσει από τη Συμβουλή της Ευρώπης εν καιρός πριν καταδικαστεί. Ήταν βέβαια η καταδίκη φυσικά. Και βέβαια αυτό το οφείλουμε σε τέσσερις χώρες, οι οποίες για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνολικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου, ανιδιοτελώς προσέφυγαν στη Συμβουλή της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και κατόρθωσαν με το πάθος τους και τις πεπιθήσεις τους να επιβάλλουν την λύση, η οποία τελικώς ήταν η βάρος των συντάγματα αυτών της εκατορίας. Θέλω να το τονίσω αυτό το ιδιαίτερο γεγονός ότι τέσσερις χώρες από μόνες τους για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Δικαστηρίου και όχι μόνο πριν από εκείνη την εποχή, αλλά και μετά, μέχρι σήμερα, κατόρθωσαν ανιδιοτελώς με μια διακρατική προσφυγή, η οποία είχε πραγματικά τη φύση και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και της προστασίας των κρατών απέναντι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να επιδικάσει μία υπόθεση, η οποία είναι μοναδική στα χρονικά της ιστορίας της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γενικά, και να δώσει μία όθηση στην ελληνική υπόθεση, εναντίον της κρατορίας, η οποία μας συνοδεύει μέχρι σήμερα. Από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα, αρκετές υποθέσεις διακρατικές έχουν εμφανιστεί στην Επιτροπή και στις δικαστήριες. Αλλά καμία δεν είναι ανιδιοτελής. Δηλαδή, όλες αφορούσαν ζημίες που υπέστη το προσφεύγον κράτος απέναντι στο άλλο κράτος ή τα άλλα κράτη τα οποία τις επέβαλαν τις συγκεκριμένες αυτές ζημίες. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της ελληνικής υπόθεσης. Ότι πραγματικά κατόρθωσε να δώσει για πρώτη φορά στην ιστορία της Επιτροπής και του Δικαστηρίου ένα σημάδι του πώς πρέπει να είναι η διακρατική προσφυγή. Και όπως είναι και εξελίχθηκε να είναι. Σύμφωνα με το σημερινό άρθρο 33, το οποίο δεν διαφέρει ως προς το περιεχόμενο παρά μόνο στο ότι αναφέρει το δικαστήριο, κάθε υψηλό συμβαλόμενο μέρος μπορεί να φέρει ενώπιον των οργάνων της σύμβασης μια οποιαδήποτε παραβίαση της σύμβασης δικών ανθρώπων και των πρωτοκόλων της από ένα άλλο υψηλό συμβαλόμενο μέρος. Μια σημαντική διατυπή της διακρατικής προσφυγής είναι ότι δεν περιέχει την ανάγκη εξάντλησης των εσωτερικών ενδικών μέσων. Δηλαδή δεν υπάρχει προϋπόθεση για να προβάλλει στην διακρατική προσφυγή να υπάρξει προηγουμένως εξάντληση των εσωτερικών ενδικών μέσων. Πράγμα που θα ανάγκαζε φυσικά τις τέσσερις χώρες να προσφύγουν στα ελληνικά δικαστήρια προτού καταφύγουν στο Στρασβούργο. Είχαν μια απευθείας δυνατότητα να το κάνουν αυτό και το κάνουν. Με αυτά τα λίγα λόγια, θα σας προσπαθώ στο λόγο αμέσως στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Κυβάζου Ανθρώπου, καθηγητή κ. Λίνο-Αλέξανδρος Σιτσιλιάνος, για να σας παρουσιάσει πιο εμπεριστατωμένα την ελληνική υπόθεση. Ευχαριστώ. Dear Ambassadors, distinguished guests, dear professors, ladies and gentlemen, this is a privilege for me to be here with you today and to speak about a case which is really unique in human history. The Greek case is the first and still the only case which brought a dictatorial regime before an international quasi-judicial body. This body, the European Commission on Human Rights, and Professor Rozakis, before becoming the President, Vice President of the European Court, was
a member and the vice president of the European Commission on Human Rights. This body examined all major aspects of the dictatorial policies and rendered a fully reasoned verdict in four volumes, including numerous annexes. As president of the European Court of Human Rights, I would like to warmly thank His Excellency, the President of the Hellenic Republic, Mr. Prokopios Pavlopoulos, for kindly accepting to put this conference under his auspices. This is an extremely important message by the head of the Greek state. I would also like to thank the organizers and the scientific committee for giving us the possibility to thoroughly examine all aspects of this case from different angles and in a multidisciplinary approach. A case which, unfortunately, is highly relevant in today's Europe. Let me also add that for the Marangopoulos Foundation for Human Rights, this is an important event. The founder of the foundation, Georgios Marangopoulos, was one of the protagonists of a major episode extensively referred to in the opinion of the European Commission on Human Rights, the clash between the Council of State, the highest administrative court, and the dictatorial regime. I would also like to warmly welcome among us today Mr. Stelios Nestor, one of the key witnesses in this case. I would like to all of us to applaud. The Greek case constituted an international political event marking the history of my country and indeed that of the Council of Europe as the European institution. The Greek case influenced the evolution of the international legal order. The Greek case marked the European system for the protection of human rights. With your permission, ambassadors, dear guests, I shall now switch to Greek in order to analyze those three points. Η ελληνική υπόθεση υπήρξε μείζον πολιτικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και οι τέσσερις πρέσβες που πήραν το λόγο προηγουμένως, ο καθένας για τη χώρα του, μας είπε πώς και με ποιο τρόπο. Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κύριο Γιάγκλαντ, ο οποίος θυμόταν πολύ καλά την εποχή εκείνη τις κινητοποιήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα στην Νορβηγία. Μου ανέφερε την παρουσία του Μίχη Θοδωράκη, της Μελίνας Μερκούρη και άλλων προσωπικότητων, προκειμένου να πιστεί η νορβηγική κυβέρνηση να καταθέσει τη διακρατική προσφυγή. Όπως ήδη ακούσατε, αντίστοιχες εκδηλώσεις έγιναν και στις υπόλοιπες τρεις χώρες, την Σουηδία, τη Δανία, την Ολλανδία, αλλά και στη Γαλλία και αλλού. Η έκδοση της απόφασης χαιρετίστηκε σχεδόν παντού στη Δυτική Ευρώπη ως κόλαφο στη δικτατορία των συναπαταφών. Γενικότερα, ως αποδοκιμασία των δικτατορικών καθεστώτων, διότι ας μην ξεχνάμε ότι τότε στην Ισπανία και την Πορτογαλία υπήρχαν δικτατορικά καθεστώτα και βεβαίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μια σειρά από ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου οδήγησε, όπως ήδη υπόθηκε, τη δικτατορική κυβέρνηση στην καταγγελία της ΕΣΔΑ και εν τέλει στην έξοδό της από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εδώ θα ήθελα να τονίσω, τονίζοντας τη μοναδικότητα της απόφασης, γιατί αυτός είναι ο τίτλος της σημερινής μου εισήγησης, ότι είναι η πρώτη και μοναδική φορά που ένα κράτος καταγγέλει την ευρωπαϊκή σύμβαση. Και είναι η πρώτη και μοναδική φορά που ένα κράτος φεύγει από τον οργανισμό. Η έξοδος έχει μεγάλο αντίκτυπο και για το ίδιο το κράτος και για τον ίδιο τον οργανισμό και απεφεύχθη πρόσφατα ως προς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εκείνο το οποίο αναδύεται από την υπόθεση είναι η σχέση μεταξύ δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοιχείο στο οποίο θα επανέλθω. Επίσης αναδύεται ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι όχι μόνο όρος εισδοχής, αλλά και όρος παραμονής στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Κατά τη δεκαετία του 70, 80 και κυρίως δεκαετία του 90 και του 2000, όταν το Συμβούλιο της Ευρώπης διευρύνθηκε σημαντικά, κάθε φορά και η Επιτροπή Υπουργών και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ζητούσε από τα υποψήφια κράτη-μέλη να επικυρώσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Η επικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ήταν όρος εισδοχής στον οργανισμό. Ωστόσο, η ελληνική υπόθεση τονίζει
ότι η συμμετοχή στη σύμβαση δεν είναι μόνο όρος εισδοχής, αλλά και όρος παραμονής στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν νοείται παραμονή στον οργανισμό χωρίς την ΕΣΔΑ. Η ΕΣΔΑ, η οποία κλείνει 70 χρόνια το 2020, είναι η σύμβαση φάρος για το Συμβούλιο της Ευρώπης και για την όλη Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οι τρεις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες εδράζεται το Συμβούλιο της Ευρώπης, δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα, ενσαρκώνονται και ενυπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αναφέρονται δε στο ίδιο το προήμιο της συμβάσεως. Αληθινή δημοκρατία, democracy, όχι προσχηματική, όχι ανελεύθερη δημοκρατία, αλλά πραγματική δημοκρατία, είναι εκείνη η οποία αναφέρεται στο πρωτότυπο κείμενο, στο αγγλικό κείμενο του προημίου. Το προήμιο στη Σύμβαση αναφέρεται επίσης στην έννοια του κράτους δικαίου, rule of law, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πει επανειλημμένως ότι η έννοια αυτή ενυπάρχει σε ολόκληρη τη Σύμβαση. Θα προσέθετα ότι κράτος δικαίου για μένα δεν είναι το κράτος του οποιουδήποτε δικαίου. Κράτος δικαίου είναι ένα κράτος του οποίου το δίκαιο εδράζεται πάνω στις θεμελιώδεις αξίες της Σύμβασης. Η τρίτη αξία του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχουν προφανώς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και αποτελούν τον ίδιο το σκοπό, την ίδια τη raison d'être της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην ελληνική υπόθεση αναδεικνύει κατά κόρον τις τρεις αυτές αξίες. Η ελληνική υπόθεση συνιστά την πεμπτουσία του αξιακού συστήματος στο οποίο εδράζεται έκτοτε το Συμβούλιο της Ευρώπης και έως σήμερα. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να αναδείξω είναι η επίδραση της ελληνικής υπόθεσης στην εξέλιξη της διεθνούς ένωμης τάξης, την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου. Πώς? Με τρεις τρόπους που σχετίζονται κυρίως με τον θεσμό της διακρατικής προσφυγής, τον οποίο υπενήχθηκε ήδη ο κ. Ρουζάκης. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση είναι το πρώτο διεθνές κείμενο που εισήγαγε τον θεσμό αυτό στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έως σήμερα, τα όργανα του Στρασβούργου έχουν δικάσει 24 διακρατικές προσφυγές, εκ των οποίων 8 είναι εκκρεμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 5 της Ουκρανίας κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 2 της Γεωργίας κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 1 της Σλοβενίας κατά της Κροατίας. Σε κανένα άλλο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ούτε περιφερειακό ούτε οικουμενικό, δεν υπάρχει αντίστοιχη νομολογία. Στην ΕΣΔΑ, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η διακρατική προσφυγή έχει παρελθόν, αλλά έχει και παρόν. Αλλά τι σημαίνει στα αλήθεια διακρατική προσφυγή? Σημαίνει ότι κάθε συμβαλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει ενώπιον των οργάνων της Σύμβασης μια παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης από οποιοδήποτε άλλο συμβαλόμενο μέρος. Με άλλα λόγια, οι υποχρεώσεις με βάση την ΕΣΔΑ υφίστανται και λειτουργούν έναντι όλων των συμβαλωμένων μερών. Είναι, όπως λέμε, erga omnes partes obligations. Δεν είναι υποχρεώσεις συναλλακτικού χαρακτήρα. Η ΕΣΔΑ δεν είναι εμπορική συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση εμπεριέχει υποχρεώσεις αντικειμενικές, objective obligations, υποχρεώσεις για τις οποίες δεν νοείται αμοιβαιότητα. Δεν είναι δυνατόν ένα κράτος να πει ότι επειδή κράτος Α βασανίζει υπηκόους κράτους Β, το κράτος Β θα βασανίσει πολίτες κράτους Α. Αυτού του είδους η αμοιβαιότητα είναι αδιανόητη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, κάτι το οποίο έχει τονίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην περίφημη υπόθεση Αυστρίας κατά Ιταλίας το 1961 και αργότερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση Ιρλανδίας κατά Ηνωμένου Βασιλείου. Οι υποχρεώσεις λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ενσαρκώνουν θεμελιώδεις αξίες, έχουν μια φύση διαφορετική από εκείνη των συνήθων διακρατικών σχέσεων. Λίγους μήνες αργότερα, μετά από τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην υπόθεση Barcelona Traction, το δικαστήριο της Χάγης έκανε λόγο για υποχρεώσεις erga omnes, υποχρεώσεις έναντι πάντων. Αυτό συνέβη στις 5 Φεβρουαρίου του 1970, μόλις 3 μήνες μετά από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική υπόθεση. Και τα παραδείγματα τα οποία έδωσε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στο περίφημο αυτό obiter dictum της απόφασής του δεν είναι άλλα από παραδείγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κυρίως, όχι μόνον, αλλά κυρίως.
Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαία η χρονική αυτή σύμπτωση μεταξύ των δύο αποφάσεων. Την ίδια περίπου περίοδο, η Σύμβαση της Βιέννης του 1969 για το δίκαιο των διεθνών συνθήκων κάνει λόγο για αναγκαστικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, για κανόνες jus cogens, όπως λένε. Και τα παραδείγματα τα οποία δίνει η Σύμβαση της Βιέννης και η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου των Ηνωμένων Εθνών στο σχετικό σχολείο της, ανάγονται κατεξοχήν άλλη μια φορά στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι ο θεσμός της διακρατικής προσφυγής συνέβαλε προοδευτικά στην ιεράρχηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και εν τέλει στην ίδια τη δομή της διεθνούς ένωμης τάξης. Συγχρόνως όμως η ελληνική υπόθεση είναι μοναδική και αναφέρθηκε από τον προλαλήσαντα, διότι από τις 24 διακρατικές προσφυγές είναι η μόνη όπου τα ενάγοντα κράτη δεν είχαν φυγεί άμεσα, δεν είχαν υποστεί ζημία με την κλαστική έννοια του όρου. Αυτό συνέβη κατά τα έτη 68-69. Την περίοδο εκείνη ακόμα, ο Γκαρσία Μάδορ, ειδικό συγγητή τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Επιστροφή Διεθνού Δικαίου των ΗΕ, συνελάμβανε τον θεσμό τη διεθνού ευθύνη ω ευθύνη έναν των αλλοδαπών. Και στο στοιχείο τη ζημία ήταν συστατικό στοιχείο τη διεθνού ευθύνη. Δεν νοείται ένα κράτος να μπορεί να επικαλεστεί τη διεθνή ευθύνη άλλου κράτους χωρίς να έχει υποστεί ζημία. Λίγο αργότερα, το 1971, στην τρίτη έκθεσή του για το δίκαιο της διεθνούς ευθύνης, ο κολοσσός διεθνής δικαίου, ο οποίος άκουγε στο όνομα Ρομπέρτο Άγκο, ξεφεύγει από το πλαίσιο αυτό, αναφερόμενος στην ελληνική υπόθεση, ρητά στην τρίτη έκθεσή του και λέει ότι ορίστε, εδώ έχουμε να κάνουμε ένα μεγάλο παράδειγμα της διεθνούς πρακτικής, όπου τέσσερα κράτη καταφέρονται εναντίον άλλου κράτους χωρίς να επικαλούν τη ζημία. Άρα μπορεί να υπάρξει διεθνής ευθύνη χωρίς ζημία και περιορίζει τα συστατικά στοιχεία της διεθνούς ευθύνης σε δύο. Την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, εν προκειμένου την παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και τον καταλογισμό attribution, τον καταλογισμό της παραβίασης αυτής στο κράτος. Άρα λοιπόν η ζημία φεύγει από το πεδίο της διεθνούς ευθύνης, παραμένει μόνο στο επίπεδο βεβαίως της αποζημίωσης. Με άλλα λόγια, η ελληνική υπόθεση ανέτρεψε τα δεδομένα, την όλη σύλληψη της διεθνούς ευθύνης του κράτους. Η ελληνική υπόθεση συνιστά κομβική παρέμβαση στην όλη δομή και σύλληψη του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο δεχόμαστε σήμερα ότι είναι σαν μια πυραμίδα, έχει στη βάση του τις συνήθεις διεθνείς υποχρεώσεις, πιο ψηλά τις υποχρεώσεις έναντι των συμβαλωμένων μερών σε μια σύμβαση, για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ακόμη πιο ψηλά τις έργα όμενες υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις έναντι πάντων και τέλος τους κανόνες μισκόγερς. Εάν κανείς δεχθεί αυτή την πυραμίδα στην ιεράρχηση του διεθνούς δικαίου, στην δομή του διεθνούς δικαίου, αντιλαμβάνεται ποιος ήταν ο ρόλος διακρατικής προσφυγής στην ανάδυση αυτή της σύλληψης. Και βεβαίως, επειδή δεν υπάρχει δίκαιο χωρίς ευθύνη, η συμβολή της ελληνικής υπόθεσης ήταν πολύ σημαντική και στην εν γέννη σύλληψη της διεθνούς ευθύνης του κράτους. Περαιτέρω, και έως τη δεκαετία του 60 και του 1970, η ενασχόληση ενός κράτους ως προς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα άλλο κράτος θεωρείται επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του εν λόγω κράτους. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε μία ανατροπή. Η ελληνική υπόθεση καθιστά σαφές ότι το να ασχολείται ένα κράτος ή μάλλον τέσσερα κράτη εν προκειμένου με το τι συνέβαινε στην Ελλάδα δεν συνιστούσε επέμβαση στα εσωτερικά, απαγορευόμενη επέμβαση στα εσωτερικά του κράτους αυτού. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια ακριβώς περίοδο ο Ερμακόρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τότε, είχε πάρει μέρος στην υπόθεση αυτή. Ο Ερμακόρα λοιπόν κάνει ένα περίφημο κουρ, μια περίφημη σειρά μαθημάτων στην Ακαδημία Διεθνών Δικαίων της Χάγης, ακριβώς γι' αυτό το ζήτημα, για το γεγονός δηλαδή της επέμβασης στα εσωτερικά των κρατών και τη μετεξέλιξη της έννοιας της επέμβασης στα εσωτερικά των κρατών. Αυτή είναι, κατά την άποψή μου, η τρίτη συνεισφορά της ελληνικής υπόθεσης στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου. Το τρίτο και τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναδείξω είναι πώς η ελληνική υπόθεση υπήρξε καθοριστική για το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μίλησα πριν για την αληθινή δημοκρατία, genuine democracy, ως θεμελιώδη αξία της Σύμβασης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
και αναφέρθηκα στη σχέση μεταξύ δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Η ελληνική υπόθεση αναδεικνύει το γεγονός ότι δεν υπάρχει και δεν νοείται προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς δημοκρατία. Αρχίζοντας από τα πολιτικά δικαιώματα. Ένα από τα σημεία της υπόθεσης αφορά το άρθρο 3 του πρώτου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, δηλαδή την υποχρέωση διενέργειας μυστικών, γνήσιων και περιοδικών εκλογών που να εκφράζουν την βούληση του λαού. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει παραβίαση, λέγοντας συγχρόνως ότι η διάταξη αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η διάλυση του κοινοβουλίου και η απουσία εκλογών δεν μπορούσαν παρά να συνιστούν παραβίαση του άρθρου 3 του πρώτου πρωτοκόλλου. Σε σχέση προς τα άρθρα 10 και 11, ελευθερία έκφρασης και ελευθερία ειρηνικής συνάθρησης. Σε σχέση προς το άρθρο 10, επιμένει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην γνώμη της, στη λογοκρισία, στο θέμα της ελευθερίας του τύπου. Και ως προς το άρθρο 11, επιμένει στην ελευθερία ειρηνικών συναθρήσεων και στην απαγόρευση βεβαίως της ελευθερίας αυτής. Έχει όμως και ένα στοιχείο, το οποίο είχε ξεχαστεί στην ομολογία των οργάνων του Στρασβούργου, για να επανέλθει 30 χρόνια αργότερα. Το ανεκάλυψα και εγώ ίδιος, σας ομολογώ, διαβάζοντας άλλη μια φορά την ελληνική υπόθεση. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε, ή την δεκαετία του 60, ότι η διάλυση πολιτικών κομμάτων συνιστά παραβίαση της ελευθερίας συνάθρησης και της ελευθερίας του συνέρχεστε και του εταιρίζεστε. Με άλλα λόγια, τι. Τα πολιτικά κόμματα ως τέτοια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11. Αυτό το ξαναείπε το δικαστήριο 30 χρόνια αργότερα στην υπόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας κατά Τουρκίας και στη συνέχεια του Σοσιαλιστικού Κόμματος Τουρκίας κατά Τουρκίας το 1998. Χρειάστηκε λοιπόν να περάσουν 30 ολόκληρα χρόνια για να ξαναθυμηθούμε αυτό το οποίο είχε πει τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δηλαδή τα πολιτικά κόμματα, όχι μόνο τα συνδικάτα, όχι μόνο οι πάσης φύσεως ενώσεις, αλλά τα πολιτικά κόμματα ως τέτοια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 της σύμβασης. Και στις υποθέσεις αυτές 30 χρόνια μετά, λοιπόν, κατά της Τουρκίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έρχεται και ξαναλέει ουσιαστικά με άλλα λόγια, αλλά είναι το ίδιο μήνυμα, ότι η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, το μόνο πολίτευμα που αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Με άλλα λόγια, τι. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση δεν είναι πολιτικά ουδέτερη. Στα Ηνωμένα Έθνη, και ο κύριος Μουσούρης μπορεί να μας το επιβεβαιώσει σε αυτό, και ο κύριος Ζουπάνος, στους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του σήμερα, στα Ηνωμένα Έθνη για σειρά ετών έλεγαν ότι τα κείμενα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να εφαρμοστούν από κάθε πολιτικό καθεστώς. Και βεβαίως αυτό ήταν όρος επιβίωσης των Ηνωμένων Εθνών σε μια περίοδο, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Δεν μπορούσαν τα Ηνωμένα Έθνη να πούν κάτι άλλο τότε. Εκείνο όμως το οποίο έρχεται και λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παλαιότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι όχι, αυτή η θεώρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κειμένων και συμβάσεως περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πολιτικά ουδέτερων είναι λανθασμένη. Δεν μπορούν να υπάρξουν δικαιώματα χωρίς δημοκρατία. Η σχέση αυτή είναι άρρηκτη. Και πλέον η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, Ελληνίδα μέλος της οποίας η κυρία Πασαρτζή είναι μαζί μας απόψε, χρειάστηκε να φτάσει το 1996 σε μια general comment, γενικό σχόλιο, για το άρθρο 25, διορθώστε με κυρία Συνάλφε, για το άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά Δικαιώματα, για να πει το ίδιο πράγμα, ότι δηλαδή το δημοκρατικό πολίτευμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διατάξεις του συμφώνου. Δεν νοείται πιστή εφαρμογή του συμφώνου και κατεξοχήν των πολιτικών δικαιωμάτων χωρίς κοινοβουλευτική ή άλλη μορφή δημοκρατίας. Και για να συνδέσω όλα αυτά με τα τεκτενόμενα σήμερα στην Ευρώπη, στα οποία αναφέρθηκαν οι κυρίες και κύριοι πρέσβεις, θα ήθελα να πω ότι από το 2018 και έως σήμερα, δηλαδή στα δύο τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αναγκαστεί να αναφερθεί και να διαπιστώσει παραβίαση του άρθρου 18 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 8 φορές σε υποθέσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας.
Το άρθρο 18 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης είναι η πυρηνική βόμβα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, όπως λέμε. Αναφέρεται στην κατάχρηση εξουσίας, δηλαδή στους περιορισμούς δικαιωμάτων για λόγους ξένους προς εκείνους για τους οποίους οι περιορισμοί αυτοί προβλέφθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε όλες τις υποθέσεις αυτές κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα, hidden agenda των κρατών τα οποία επικαταδικάζει. Και θα ήθελα να πω εδώ, γιατί υπάρχουν διάφορες συζητήσεις και χθες μάλιστα στο δικαστήριο σε ένα ωραίο συνέδριο με τίτλο Judging History. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οι συνάδελφοί μου αναφέρθηκαν στη διάκριση μεταξύ κατάχρησης εξουσίας του άρθρου 18 και κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 17 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και αναρωτιόντουσαν πώς ακριβώς συνδέονται τα δύο και γιατί το ένα να εφαρμόζεται στα άτομα και το άλλο στα κράτη. Και τους παρέκαμψαν στην παράγραφο 133 της γνώμης της Επιτροπής στην ελληνική υπόθεση, όπου κατά τρόπο πραγματικά κρυστάλλινο τότε η Επιτροπή κάνει τη διάκριση μεταξύ άρθρου 17 για την κατάχρηση δικαιώματος και άρθρου 18 για την κατάχρηση εξουσίας. Το άρθρο 17, αναφερόμενο στην κατάχρηση δικαιώματος, αναφέρεται πρωτίστως στην κατάχρηση δικαιώματος από τα άτομα, γιατί σε άτομα αναγνωρίζει δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Και το άρθρο 18, όταν αναφέρεται στην κατάχρηση εξουσίας, de tournement de pouvoir, αναφέρεται πρωτίστως στα κράτη, γιατί τα κράτη είναι εκείνα τα οποία έχουν την εξουσία. Τόσο απλό και όμως τόσο αληθινό. Και η ενοιολογική αυτή διάκριση μεταξύ του άρθρου 17 και του άρθρου 18 απαντάται πρόσφατα σε δύο μεγάλες υποθέσεις, την υπόθεση Μεραμπισβίλη του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης κατά Γεωργίας και την υπόθεση Ναβαλνή κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έτσι για να συνδέσουμε λίγο το παρελθόν με το παρόν. Ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Ρουζάκης ότι στις διακρατικές προσφυγές δεν χρειάζεται εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων. Θα έβαζα μία προσθήκη σε αυτό. Δεν χρειάζεται εξάντληση, προφανώς υπό την προϋπόθεση όμως που ότι το ενάγον κράτος καταφέρνει να αποδείξει ότι στο εναγόμενο κράτος υπάρχει διοικητική πρακτική παραβίαση των δικαιωμάτων. Υπ' αυτόν τον όρο, πράγματι δεν χρειάζεται εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων. Και τι σημαίνει διοικητική πρακτική? Διοικητική πρακτική, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ελληνική υπόθεση για πρώτη φορά, διοικητική πρακτική σημαίνει επανάληψη παράνομων ενεργειών και ανοχή tolerance των ενεργειών αυτών από το κράτος του εναγόμενου. Για πρώτη φορά με τέτοια σαφήνεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται και καθορίζει τα δύο συστατικά στοιχεία της διοικητικής πρακτικής. Είναι ακριβώς τα ίδια στοιχεία τα οποία απαντώνται έκτοτε σε όλες τις υπόλοιπες διακρατικές προσφυγές, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την Γεωργία κατά της Ρωσίας αριθμός 1, την διακρατική προσφυγή επί της οποίας απόφαση εξεδόθη πολύ πρόσφατα. Πράγματι λοιπόν, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διοικητική πρακτική, δεν χρειάζεται εξάντληση ενδίκων μέσων, γιατί για ποια ένδικα μέσα να μιλήσουμε, όταν τα ένδικα αυτά μέσα είναι ανύπαρκτα ή αναποτελεσματικά, επειδή ακριβώς υπάρχει διοικητική πρακτική. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις η εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων είναι αλυσιτελής. Πλήστες όσες λοιπόν μεταγενέστερες εφαρμογές αυτού του κανόνα υπάρχουν στην ομολογία των οργάνων του Στρασβούργου. Μία άλλη μείζον συμβολή της ελληνικής υπόθεσης ήταν αυτή στην σύλληψη και εφαρμογή του άρθρου 15 της Σύμβασης. Του κινδύνου δηλαδή που απειλεί τη ζωή του έθνους. Το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης αφορά, είναι μία ρήτρα παρέκκλησης όπως λέμε. Αφορά το τι γίνεται σε περίοδο πολέμου ή άλλου εκτάκτου κινδύνου που απειλεί τη ζωή του έθνους. Και όπως ήδη υπόθηκε στην ελληνική υπόθεση, η δικτατορία, η ελληνική κυβέρνηση τότε έλεγε ότι υπήρχε κομμουνιστικός κίνδυνος και επικαλούνταν το άρθρο 15 προκειμένου να δικαιολογήσει μία σειρά από παρεμβάσεις. Σε αυτή λοιπόν την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ο κίνδυνος πρέπει να είναι άμεσος, πρέπει να είναι σημαντικός και να απειλεί τη ζωή ολοκλήρου του έθνους. Και βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα μέτρα τα οποία μπορεί να πάρει ένα κράτος για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κίνδυνο πρέπει να είναι τα απολύτως απαραίτητα. Και με βάση όλα τα στοιχεία αυτά απέρριψε τα περί κομμουνιστικού κινδύνου
και είπε ότι το άρθρο 15 της σύμβασης δεν είναι καν εφαρμοστέο εν προκειμένου, δεν εφαρμοζόταν εν προκειμένου, δεν συνέτρεχε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 15. Ωστόσο, και αυτό είναι ενδιαφέρον, σε σχέση προς τις επιμέρους παραβιάσεις, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε μια από τις παραβιάσεις αυτής ότι κι αν ακόμα συνέτρεχε ζήτημα παρέκκλησης και αν ακόμα εφαρμοζόταν το άρθρο 15, παρά τα αυτά, τα μέτρα τα οποία είχαν πάρθει, οι παραβιάσεις δηλαδή αυτές, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Και τόνισε ότι τα μέτρα με βάση το άρθρο 15 πρέπει να κατατείνουν στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και όχι στην κατάλυση της δημοκρατίας. Και βεβαίως διαπίστωσε ότι εν προκειμένου τα μέτρα περί των οποίων επρόκειτο κατέτειναν στην κατάλυση της δημοκρατίας. Τέλος, πολύ σημαντική ήταν η ελληνική υπόθεση στην συμβολή στην έννοια των βασανιστήριων. Τι σημαίνει βασανιστήριο σε σχέση προς την έννοια της απάνθρωπης ή της εξελευτελιστικής μεταχείρισης. Και ποιος φέρει στα αλήθεια το βάρος απόδειξης. Διότι αν το βάρος απόδειξης φέρει ο βασανιστής σε κλειστές πόρτες και απουσία μαρτύρων, το βάρος αυτό απόδειξης είναι τόσο δυσβάστακτο που η προστασία κατά των βασανιστήριων είναι τελείως αλυσιτελής. Άρα λοιπόν δεν μπορεί ο βασανιστής να φέρει το βάρος απόδειξης. Στο μέτρο που το κράτος ελέγχει πλήρως την κατάσταση, το κράτος φέρει το βάρος απόδειξης εν προκειμένου. Το κράτος πρέπει να αποδείξει ότι τα όσα ισχυρίζεται ο προσφεύγων είναι αναλυθή, είναι ανακριβή. Ιδίως όταν ο προσφεύγων φέρει σημάδια στο σώμα του από τα οποία να προκύπτει να προκύπτουν τα βασανιστήρια. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι στην υπόθεση αναφέρεται διεξοδικά η περίφημη οδηγία Αγγελή, του στρατηγού Αγγελή, ο οποίος έλεγε τότε να χρησιμοποιείται η φάλαγγα, αλλά εις τρόπον ώστε να μην υπάρχουν σημάδια, ούτως ώστε να μην μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη βασανιστήριων. Και με αφορμή αυτό λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πάει ένα βήμα πιο πέρα από την απαγόρευση των βασανιστήριων, δηλαδή την αρνητική υποχρέωση του κράτους, το κράτος δεν βασανίζει, πήγε ένα βήμα πιο πέρα και είπε ότι το κράτος όταν υπάρχουν ενδείξεις βασανισμού θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή έρευνα. Αυτή είναι μια θετική υποχρέωση του κράτους, η λεγόμενη διαδικαστική, το διαδικαστικό σκέλος του άρθρου 3, όπως λέμε σήμερα. Άρα λοιπόν η ελληνική υπόθεση τι έκανε στα αλήθεια. Περιχαράκωσε, δεν θα έλεγα όρισε γιατί δεν υπάρχει ορισμός, περιχαράκωσε, οριοθέτησε την έννοια των βασανιστήριων, οριοθέτησε τα του βάρους απόδειξης και επίσης ανέδειξε την θετική υποχρέωση έρευνας περιστατικών βασανιστήριων. Είναι ακριβώς τα ίδια σημεία τα οποία βρίσκει κανείς έκτοτε στην ομολογία και κατά κόρον θα έλεγα στις υποθέσεις εκείνες όπου η αλήθεια του κράτους συγκρούεται με την αλήθεια του προσφεύγοντος, όπου ο λόγος μου και ο λόγος σου έρχονται σε σύγκρουση. Και τέτοιες υποθέσεις στην πολύ πρόσφατη νομολογία του δικαστηρίου είναι οι υποθέσεις Αλνασίρη κατά Ρουμανίας και Αμπουζουμπάιντα κατά Λιθουανίας. Είχα το προνόμιο να προεδρεύω τις συνθέσεις αυτές τις δύο υποθέσεις. Η αποφάση του δικαστηρίου είναι γύρω στις 250 σελίδες εκάστη και αφορά τις έκνομες πτήσεις της CIA και τις απαγωγές κρατουμένων με προορισμό την Κούβα, τη βάση του Γκουαντάν. Επίσης, σημαντική συμβολή της ελληνικής υπόθεσης είναι εκείνη στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ως καθοριστικό στοιχείο του κράτους δικαίου. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι η ελληνική υπόθεση αναφέρεται διεξοδικά στην παρέτηση του τότε Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Στασινόπουλου και στην παρέτηση 18 Συμβούλων Επικρατείας με πρωτοστατούντα τότε τον Γιώργο Μαραγκόπουλο, το είπα και πριν. Καταδικάζει τα έκτακτα στρατοδικεία και τις απολύσεις ανωτάτων δικαστικών λειτουργών. Είναι στοιχεία της νομολογίας του δικαστηρίου τα οποία επιζούν μέχρι σήμερα, παραδείγματος χάρη στην υπόθεση Μπάκα κατά Ουγγαρίας του 2016, που αφορούσε την απομάκρυνση από το ανώτατο δικαστικό αξίωμα του πρώην Προέδρου της Ουγγαρίας και πιο πρόσφατα το 2018, μια υπόθεση Αρφασλάν Ασλάν κατά Τουρκίας που αφορούσε τη σύλληψη, την καθαίρεση, τη σύλληψη και φυλάκιση μέλους του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας.
και θα ανέφερα επίσης το πεδίο αυτό και τις αποφάσεις τις πολύ πρόσφατες του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις υποθέσεις για την Πολωνία, οι οποίες αναφέρονται κατά κόρον στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δι' την ελληνική υπόθεση. Γενικότερα, και κλείνω με αυτό, θα έλεγα ότι η ελληνική υπόθεση είναι μοναδική στα νομικά χρονικά, συνιστά διεθνές πολιτικό γεγονός, είχε μια σημαντική επίδραση στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου, αλλά είχε και μια σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και πάνω απ' όλα είχε μια σημαντική συμβολή στην ιστορική αλήθεια, στο τι συνέβαινε στα αλήθεια στην ασφάλεια Αθηνών, Θεσσαλονίκη, στη Λέρο και αλλού. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του τόπου που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ακούγεστε. Λέω ότι αισθάνομαι περήφανος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι καλλιέργησε μέσα στα 11 χρόνια που, μέσα στα χρόνια της λειτουργίας, η οποία σταμάτησε το 98, την συγχώνευσή του στο δικαστήριο, μια νομολογία η οποία είναι εξάξια της δικαστικής νομολογίας. Βέβαια, όπως ξέρετε, η Ελλάδα δεν μπορούσε να προσφύγει το δικαστήριο. Οι χώρες, οι τέσσερις χώρες δεν μπορούσαν να προσφύγουν στο δικαστήριο. Και αν είχε συνεχίσει την υπόθεση, διότι αυτό το λόγο ότι δεν είχε προσχωρήσει η Ελλάδα στην ρήτρα για το δικαστήριο. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία από αυτά τα οποία είπε ο κ. Σισιλιάνος είναι ακριβώς η δημοκρατία, η έννοια της δημοκρατίας και η έννοια της ταύτισης της δημοκρατίας με τα πρώτα δικαιώματα. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, διότι πραγματικά η δημοκρατία δεν νοείται χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρώτα δικαιώματα δεν νοείται χωρίς δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ την Φιλουσιλιά πάλι για τη συμβολή του.